Καλησπέρα σας από το Βερολίνο, από την Uber Arena εδώ που ξυπνούν ευχάριστες αναμνήσεις στους φίλους του Τρίφυλλιου. Και σήμερα φυσικά το παιχνίδι έχει μια ευχάριστη νότα για τον Παναθηναϊκό που νίκησε 87-77 την Άλμπα και έκανε το καλύτερο δυνατό ποδαρικό στην φετινή Ευρωλίγκα. Σε μια Ευρωλίγκα ιδιαίτερα ανταγωνιστική. Το παιχνίδι είχε αρκετές διακυμάνσεις. Ο Παναθηναϊκός ήταν ανώτερος όμως σε όλη τη διάρκεια του. Βέβαια, πλήρωσε κάποια νεκρά διαστήματα, κάποια δίληπτα τρίλεπτα τα οποία έχανε τη συγκέντρωση του Παναθηναϊκός και επέτρεπε στους γηπεδούχους να μπουν μέσα στο μάτζ, να μπουν στην διεκδίκηση του ροζ φύλου. Εκεί όμως μίλησε η ποιότητα, μίλησε η εμπειρία, μίλησε το ταλέντο και η κλάση ορισμένων παικτών, όπως είναι ο Λούκας, όπως είναι ο Χουάντσο, όπως είναι ο Γκραντ, ο οποίος πέτυχε ένα καθοριστικό τρίποντο λίγο πριν από το φινάλι της αναμέτρησης και ξεμπλόκαρε τον Παναθηναϊκό. Αυτό που διαπιστώσαμε και σήμερα είναι ότι ο Εκτάστεος ακόμα δεν βρίσκεται στο επίπεδο ετοιμότητας που θα ήθελε. Και είναι κάτι απολύτως φυσιολογικό από τη στιγμή που είμαστε ακόμα στην έναρξη σεζόν. Ήταν το πρώτο επίσημο παιχνίδι του Τριφυλλιού στην Ευρωλίγκα και τρίτο συνολικά, αν υπολογίσουμε και τα δύο του Super Cup. Είναι ένα ζήτημα, ένα πρόβλημα το κομμάτι του αμυντικού rebound για τους πράσινους. Αυτό βέβαια θεωρούμε ότι θα διορθωθεί στην πορεία και στην εξέλιξη της σεζόν με αρκετή δουλειά και φυσικά βάζοντας την εξούση και τον Γιουρτσεβέν, ο οποίος έδειξε σήμερα αρκετά καλά στοιχεία. Όπως για παράδειγμα και ο Οσμάν, όσο αγωνίστηκε, ήταν αρκετά σκληρός και στην άμυνα και βοήθησε με κάποια εύστοχα σούτ που είχε από την περιφέρεια. Η ουσία είναι ότι το Τριφύλλι ξεκινάει με το δεξί της υποχρεώσης του. Ευχαρίστησε τους περισσότερους από 1000 φίλους του που ήταν σήμερα στην Uber Arena, εδώ που πριν από 4 μήνες περίπου κατέκτησε το 7ο αστέρι του και πλέον στρέφεται στα επόμενα. Τα επόμενα είναι το μάτς με την Bayern την επόμενη εβδομάδα, αλλά προέχει πρώτα το παιχνίδι με την Καρδίτσα για το ελληνικό πρωτάθλημα. Αυτά από εμάς εδώ από το Βερολίνο, για οτιδήποτε προκύψει, μένετε συντονισμένοι στο Παναθηναϊκός24.gr.